ήρθε η ώρα και η στιγμή να καλησπερίσω και να καλωσορίσω την απόψινή καλεσμένη της εκπομπής, που είναι, είπαμε ότι είναι και το best seller τέταρτο σε σειρά το βιβλίο της «Και γύρω τους η θάλασσα», την κυρία Αφροδίτη Βακάλη, που μας ήρθε από τη Μύκονο. Καλησπέρα και καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Αφροδίτη. Καλησπέρα. Να μιλάμε και στον ελληνικό. Να μου σίγουρα. Μας ήρθες από την ωραία τη Μύκονο. Ναι. Είσαι μόνιμα εκεί. Είμαι μόνιμα γιατί είμαι καθηγήτρια στο γυμνάσιο. Εργάζομαι εκεί. Μάλιστα. Είμαι πολλά χρόνια. Και μας έλεγες και τώρα λίγο και στο διάλειμμα πόσο η Μύκονος είχε καταπληκτικό καιρό και ότι πήγε και πολύ καλά, τουλάχιστον και για το καλοκαίρι. Και για το καλοκαίρι. Και πολύ κόσμο και ακόμα έχει και κρουαζιέρες και φοβερό καιρό. Δηλαδή κολυμπάγαμε μέχρι τέλη Οκτώβρη. Να πω ότι και τα νησιά μας, και πριν μιλήσουμε και για το βιβλίο, γιατί και σε νησί διαδραματίζεται και γύρω τους η θάλασσα, να το ξαναδείξω γιατί το έδειξα και στην αρχή. Να πω ότι τα νησιά μας βγαίνουν δεύτερα, να το βιβλίο, και έχει και πολλές σελίδες και είναι και χορταστικό και πολύ ωραίο και μπορεί να το διαβάζετε και σε μία μέρα ή σε μία ώρα, γιατί είναι, λέει, πολύ ωραίο. Σε μία ώρα δεν ξέρω, λοιπόν, σε μία μέρα. Να πω λοιπόν ότι τα νησιά μας είναι δεύτερα. Έχουν βγει δεύτερα από το Condé Nast, το πολύ έτσι περίφημο περιοδικό που λέει για τα ωραία τα εξοχικά και τα τέτοια και αυτά. Τα μέρη, ας πούμε, είναι δεύτερα σε όλο τον κόσμο. Πρώτα βγήκαν οι Βαλεαρίδες νήσι. Δεν πειράζει, εμείς είμαστε. Μια χαρά. Την επόμενη φορά πάμε να βγούμε και πρώτοι, γιατί είναι εξαιρετικά τα νησιά μας. Τι καλύτερο έχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πουθενά καλύτερα. Απλώς εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Εμείς το ξέρουμε. Πιστεύω. Και το ξέρει και ο κόσμος μας επισκέπτεται, γιατί είναι γεμάτα τα νησιά το καλοκαίρι του. Μακάρι να είναι και το χειμώνα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που βγήκε τέταρτο στο Βήμα και σε ποιο άλλο, στην Καθημερινή. Στην Καθημερινή, την Κυριακή, την περασμένη. Λοιπόν, και... καλά είπα, λοιπόν, είναι στο top 5, έτσι. Λοιπόν, και διαδραματίζεται σε ένα νησί των Κυκλάδων, βέβαια. Στη Μύκονο ουσιαστικά, απλώς δεν το έχω ονομάσει, αλλά εγώ αυτό έχω πια στο μυαλό μου. Ναι. Εγώ νομίζω ότι το λέει. Όχι. Αυτό όμως έχει στο μυαλό, γιατί η Μύκονος είναι και εκεί που μένουμε και την ξέρουμε παντού. Λοιπόν, πες μας για αυτό το βιβλίο. Είναι το πρώτο σου βιβλίο. Είναι το πρώτο μου. Είναι η πρώτη μου συγγραφική προσπάθεια. Και είμαι πολύ χαρούμενη που βγήκε και που. Και καλορίζει καλά. Και καλό τάξη εδώ. Και είναι και φαίνεται. Ευχαριστώ. Το αγάπησε ο κόσμος. Αγαπάει τα μυθιστορήματα και βοηθάει και τους νέους συγγραφείς και τους Έλληνες συγγραφείς. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό. Το κοινό διαβάζει, αλλά είναι και καλό που και εκδοτική και ο ψυχογιός, ας πούμε. Τώρα. Είμαστε μπράβο σε αυτό. Τις εκδόσεις ψυχογιός. Ναι, να το πούμε ακριβώς, και αυτό. Είναι από τις εκδόσεις ψυχογιός. Και είναι πολύ σημαντικό που και σε τέτοιες εποχές που είναι δύσκολες παίρνουν το ρίσκο να εκδώσουν συγγραφείς καινούριους. Γιατί είναι ένα ρίσκο, κατά ψέματα. Αλλά ήταν πολύ ωραίο. Όταν διαβάζουν τα κείμενά σου, θα τους άρεσε πάρα πολύ, γιατί αυτό φαντάζομαι ότι είναι. Και είδανε κάτι. Γιατί... Ναι, για να το εκδώσει. Ναι, είδανε κάτι, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Πες μας όμως, τι βρίσκουμε σε αυτό το βιβλίο, τι λέει, πού διαδραματίζεται και ποια είναι. Είπαμε ότι διαδραματίζεται σε ένα νησί των Κυκλάδων. Είναι, και... ξεκινάει με την ιστορία μιας οικογένειας. Όπου ο πατέρας είναι ναυτικός και πλούσιος, ταξιδεύει χρόνια, έχει παντρευτεί τη γυναίκα του από μεγάλο έρωτα, η οποία όμως είναι ήδη έγκυος από τον παλιό της αγαπημένο και το ξέρει αυτό όταν την παντρεύεται. Δηλαδή την παντρεύεται για να τη σώσει ουσιαστικά ακριβώς. Την αγαπάει, βέβαια. Την αγαπάει πολύ. Βέβαια, πολύ. Και είναι και ένας έρωτας ο οποίος ποτέ δεν βρίσκει ανταπόκριση. Και αυτό τον πληγώνει σε όλο το διάστημα της ζωής του. Όταν γυρνώντας από ένα ταξίδι πια βρίσκει μεγάλη την κόρη, γιατί λείπει πολλά διαστήματα, πολύ χρονικό διάστημα, για πολλά χρόνια. Πλέον η κόρη, η οποία μοιάζει πάρα πολύ με τη μητέρα και του έχει φοβερή αδυναμία, αρχίζει και τη βλέπει με ένα διαφορετικό τρόπο. Και νομίζει, ή ουσιαστικά την ερωτεύεται, ή νομίζει ότι την ερωτεύεται. Γίνεται αυτή η σύγχυση στο μυαλό του. Γιατί ξέρει φυσικά ότι δεν έχουμε είναι και τέτοια μέσα. Έχουμε και τέτοια μέσα, ναι. Έχουμε και τέτοια. Θρυλεράκι δηλαδή. Ας όχι, πούμε. Εντάξει, είναι πράγματα που συμβαίνουν. Ναι, ίσως όχι καθημερινά και σε όλους βέβαια, αλλά συμβαίνουν. Και αυτά πιστεύω συμβαίνουν και όλα. Όλα συμβαίνουν. Και βέβαια, τι ήθελα να πω. Δεν έχουμε μόνο αυτούς. Έχουμε και άλλες παράλληλες ιστορίες. Για γιατί θέλοντας μάλλον να. Από αυτό που νιώθει να το γλιτώσει, γιατί δεν νιώθει καλά γι' αυτό, την παντρεύει με τον καλύτερό του φίλο. Το οποίο είναι ένας ξαφνικός και βίος γάμος, γιατί η Ανεζόπη είναι η πρωταγωνίστρια, μάλλον μία από τις πρωταγωνίστρες, δεν τον θέλει.
Και προσπαθεί να ισορροπήσει στο γάμο με τον άντρα της. Και έχουμε το ζευγάρι των γονιών, το ζευγάρι την Ανεζό με τον Κωνσταντή, το φίλο του πατέρα. Και έχουμε παράλληλα και την υπηρέτρια, τη Μαρία, η οποία ερωτεύεται το γιατρό που έχει πρόσφατα έρθει στο νησί. Και είναι τα τρία ζευγάρια τα οποία παρακολουθούμε και που εμπλέκονται ακριβώς στις ζωές τους και προκαλούν και ένα ντόμινο γεγονότων που έχουν άλλα καλό τέλος και άλλα όχι, όπως καλά, εντάξει, και στη ζωή, έτσι. Από πού εμπνεύστηκες αυτό? Είναι κάτι το οποίο υπήρχαν κάποια έτσι, αληθινά γεγονότα ή έτσι ξαφνικά είπες έχω μια ωραία ιδέα στο μυαλό μου και θέλω να κάτσω να τη γράψω? Οι ιστορίες είναι τελείως μυθοπλασία. Δεν είχαμε κανένα δηλαδή πραγματικό γεγονός ή στο περίπου ή όχι, να άκουσες κάτι? Καθόλου. Και τα πρόσωπα είναι όλα φανταστικά. Βέβαια, το νησί, οι περιγραφές είναι αληθινές. Ναι, καλά, εντάξει. Και φαντάμε. Όλα τα. Τα γιατί μέρη. Είναι σε πιο παλιά εποχή, είναι στην εποχή γύρω στο 50. Δεν αυτό είναι ήθελα σύγχρονο. Να σου πω. Σε ποια εποχή ναι, είναι. Ναι. Είναι γύρω στο 50, που ήταν πιο η καπετάνη το ταξίδι. Ήταν τα πράγματα λίγο, ναι, τα έχουμε πιο νοσταλγικά και ρομαντικά, μια άλλη εποχή. Με άλλες αξίες. Γιατί τώρα φαντάζομαι ότι αν κάποια. Δηλαδή δεν θα υπάρχει αυτό το σε παντρεύομαι με το ζώο. Όχι, ασφαλώς όχι και δεν θα ήταν και έτσι. Δηλαδή το νησί είναι μεν, η φυσική του ομορφιά παραμένει η ίδια, αλλά δεν θα ήταν το όλο σκηνικό τέτοιο. Έτσι. Γι' αυτό πήγα πιο πίσω. Μου άρεσε αυτό το ταξίδι και στο Αιγαίο και στο χθες. Το 50 και το 60 είναι και νοσταλγικές και υπάρχει και μια ειλικρίνεια στις σχέσεις. Υπάρχει μια ομορφιά. Και το βλέπουμε αυτό γιατί παρακολουθούμε όλοι κατά κόρον ελληνικές ταινίες. Ναι, ακριβώς αυτό έτσι, θα έλεγα και εγώ. Και οι ελληνικές ταινίες είναι κάτι το οποίο έχει περάσει πια βιωματικά μέσα μας. Και τα νέα παιδιά και εμείς και πιστεύω ότι δεν θα φύγει ποτέ αυτό. Ναι. Είναι. Και εγώ να σας πω, Μαρίνα μου, θέλοντας να. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ήθελα να προβάλλω και τη Μύκονο, αλλά μια Μύκονο διαφορετική από αυτή που φαίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το σούπερ, από τα μπαρ, αυτά που ο καθένας μπορεί να δει σήμερα στην τηλεόραση, στα περιοδικά παντού. Αυτά πλάνα, ας πούμε, που βγάζουν το καλοκαίρι που χορεύουν όλοι πάνω στα τέτοια που πίνουν σφινάκια ακριβώς, και αυτά. Ακριβώς. Εντάξει, αυτά είναι και για κάποιες ηλικίες πιο. Ναι. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα, όλα αυτά τα έθιμα που περιγράφω, τα οποία γίνονται ακόμα και σήμερα, τα χειροσφάγια που γίνονται αυτή την εποχή και μετά βεβαίως. Τα πανηγύρια, οι εκδρομές, τα χινή που βγάζουν τρόνι στους βράχους, αυτά όλα που σίγουρα γινόντουσαν περισσότερο στο παρελθόν, αλλά και τώρα ακόμα όμως υπάρχουν. Απλώς δεν το ξέρουν, δεν ξέρω τουρίστες. Δεν το ξέρουμε, ούτε και εγώ το ξέρω. Βέβαια να πω ότι η Μύκονος πήρε μια πολύ μεγάλη έτσι, ανάπτυξη μετά τη δεκαετία του 60. Πρέπει να ήταν από το 65, 66, 67 από ό,τι έχω ακούσει. Σημασία. Και από ανθρώπους που έτσι είναι μυκονιάτες και πήρε τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη κτλ. Μέχρι το 70. Μέχρι τότε ήταν ένα νησί, όπως είναι σχεδόν όλα τα άλλα. Και από τότε που είπε εκεί 60-65 άρχισαν οι παιδιά, δηλαδή πρώτοι τουρίστες και αυτά ερχόντουσαν, ναι, σίγουρα. Γιατί σίγουρα. Μέχρι και ανθρακοριχεία είχαν εκεί και πηγαίναν άνθρωποι που. Δεν είχαν τα μεταλλεία. Τα μεταλλεία. Και εγώ δεν το ξέρω ότι στη Μύκονο είχαν, λέει, μεταλλεία. Τα μεταλλεία, ναι. Εμείς την ξέρουμε τη Μύκονο διαφορετικά. Τελείως διαφορετική είναι. Μα και εγώ τα γνώρισα ζώντας πια εκεί, γιατί μένω μόνιμα 16 χρόνια. 16 χρόνια. Εντάξει, πιο κοντά, αλλά εντάξει. Και βέβαια να πω και κάτι άλλο και για την Μύκονο, ότι δίνουμε ένα στίγμα, αλλά και πάλι και τη σημερινή Μυκόνου που. Υπάρχει, δηλαδή, στη Μύκονο έχω ακούσει ότι υπάρχει και αυτό και αυτή την πλευρά, αλλά και η άλλη πλευρά. Και να περάσεις ήσυχα και πολύ ωραία και να δεις και να φτιάξεις, δεν ξέρω κι εγώ, να κάνεις τις ρομαντικές σου διακοπές όπως ήταν τότε, αλλά και να, αν θες να κάνεις κλαμπ. Σίγουρα μπορείς. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Μπορείς να κάνεις και την έντονη ζωή αυτή που βλέπουμε παντού, στην τηλεόραση, στα περιοδικά, στις εφημερίδες, αλλά μπορείς να πας και στην ήσυχη παραλία. Υπάρχει και η ήσυχη ταβέρνα, υπάρχει και το ήσυχο μπαρ, υπάρχουν όλα αυτά. Ευτυχώς κιόλας. Ναι. Να πω ότι κάνεις και τις παρουσιάσεις σου, μας ήρθες από τη Μύκονο εδώ, βέβαια και για την εκπομπή αυτή και για κάποιες άλλες εκπομπές που θα πας, αλλά βέβαια και για την παρουσίασή σου που θα είναι η πρώτη εδώ στην Αθήνα. Είναι η πρώτη εδώ στην Αθήνα, στον Ιαννό, είναι το Σάββατο. 23 Νοεμβρίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Που θα μιλήσουν ο Θάνος ο Κονδύλης συγγραφέας και η Τίνα η Μανδυλαρά δημοσιογράφος και βέβαια ανάγνωση αποσπασμάτων από την αγαπημένη μας Φιλαρέτη Κομνηνού και ποιος δεν την ξέρει την πολύ καλή ηθοποιό. Θα ήθελες έτσι, γιατί το βλέπω έτσι και πολύ μ' αρέσει αυτό το βιβλίο, θα το ήθελες να το βλέπεις και για σενάριο και να το κάνουμε να γίνει και έτσι και να κάνει σύριαλ γίνεται? Ήθελα, πιστεύω ότι γίνεται, πιστεύω ότι η υπόθεσή του έτσι όπως είναι δομημένη μπορεί να γίνει.
Τώρα βέβαια αυτή είναι η άποψή μου, έτσι δεν είναι. Ένα ειδικό, η ειδική του συγκεκριμένου είδους τέχνης μπορεί να μην συμφωνούν. Πιστεύω όμως ότι θα έχει ενδιαφέρον να το ψάξει κανείς, ναι, γιατί όχι. Ναι, γιατί όχι, γιατί βλέπω ότι... Πόσο καιρό κυκλοφορεί το βιβλίο πάνω? Βγήκε 3 Οκτωβρίου. Δηλαδή, είναι πολύ πρόσφατο. Πολύ, ναι, πρόσφατο. Ναι, ναι. Και να είσαι τέταρτο στη σειρά έχει των μυθιστορημάτων είναι έχει πάει καλά. Πολύ έχει κάνει καλά. Ήδη δύο ανατυπώσεις. Πάρα πολύ καλό. Μία μέσα στον Οκτώβρη και μία αρχές Νοέμβρη. Έτσι. Άρα είναι πάρα πολύ καλό βιβλίο. Εμείς το συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Από την Αφροδίτη Βακάρη, που είναι και το πρώτο της, ναι, να πω. Γιατί, ναι, συνήθως βλέπουμε πολύ γνωστές, όπως είναι η Λένα Ιμαντά, όπως είναι η Δημουλίδου, που είναι στάνταρ. Στάνταρ πάνε, ναι, ναι, τα βιβλία τους με το που θα βγουν. Είναι κορυφή, ok, τις ξέρουμε και τις αγαπάμε. Και τα λοιπά. Και νομίζω... Τις διαβάζουμε. Τις διαβάζουμε. Τις διαβάζουμε, ναι. Εγώ διαβάζω πάρα πολύ. Μ' αρέσουν ειδικά. Οπότε μπορώ. Εντάξει, ειδικά στις διακοπές δεν το συζητάω. Άμα βρω και κάτι που μου αρέσει, γι' αυτό το λέω ότι μπορεί να το διαβάσεις και σε μία μέρα. Αν σε ρουφάει, αν θες να δεις τι θα γίνει παρακάτω, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσεις. Είσαι εκεί. Να δεις τι θα γίνει παρακάτω. Ναι, ναι, και πιστεύω, ναι, ότι αυτό το έχει. Πιστεύω το έχει. Πιστεύω το έχει. Πιστεύω γενικά σαν γραφή είναι ρέι, ναι, δεν είναι κουραστικό. Και θες να δεις τι θα γίνει παρακάτω, λες, μα τι θα γίνει. Έχει πλοκή. Πώς να το... Πώς θα γίνει αυτό, τι θα γίνει το άλλο, τι θα γίνει παρακάτω. Συμβαίνουν πολλά, γιατί είναι πολλά και τα πρόσωπα. Σου είπα, είναι τρία τα κεντρικά ζευγάρια και φυσικά εμπλέκεται και όλος ο περίγυρος, ο συγγενής, ξαδέλφες, κόσμος και όλα... Εμπλέκονται πολύ, τόσο πολύ, είναι, γίνεται από ένα σημείο και πέρα ένα ντόμινο που είναι κατηγιστικά τα γεγονότα. Ο καπετάν λοιπόν Παναγής Καρατζάς, έτσι, ο καπετάνιος και από εκεί και πέρα όλα μπλέκονται γλυκά. Πώς το βλέπεις, έχεις υπόψη σου και για άλλο βιβλίο, έτσι τώρα? Κοίταξε, που να πήρες σου και τα πω. Για δεν σου κρύβω ότι γράφω ήδη ένα δεύτερο, ναι, βιβλίο, γιατί από τη στιγμή που το ξεκίνησα και μπήκα πια στη συγγραφή, γίνεται μεράκι, είναι θυσμός. Δηλαδή πρέπει το κάνω και για μένα. Αυτό. Με ικανοποιεί εμένα προσωπικά. Βέβαια. Δηλαδή, αν εξαιρέτως και αυτό το έγραψα, δεν το έγραψα, θα γράψω ένα βιβλίο να το εκδώσω. Το έγραψα και τέλος πάντων κάποια στιγμή αποφάσισα να το στείλω. Λέω, ας κρίνουνε, μπορεί να εκδοθεί, μπορεί να έχει καλή τύχη, μπορεί όχι. Τέλος πάντων, εγώ ικανοποιήθηκα πάρα πολύ που το έγραψα. Ήμουν χαρούμενη που πραγματοποίησα αυτό που ολοκλήρωσα, αυτό το οποίο προσπάθησα. Και μετά ξεκίνησα να κάνω και το δεύτερο γιατί μου άρεσε, με ηρεμούσε αυτό το πράγμα. Το να φτιάχνω χαρακτήρες, να τους βλέπω να ξεκινάνε, να εμπλέκονται. Αυτό είναι γοητευτικό. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται συναρπαστικό. Δεν ξέρω, να δω τι θα πρωτοκάνω. Αφού είναι, δεν πειράζει. Έχω και το σχολείο. Έχουμε καινούργια δουλειά. Δεν φαντάζεσαι. Πάλι έτσι με νησιά, έχει λόγο. Όχι, όχι, είναι τελείως διαφορετικό. Πάλι μυθιστόρημα, φαντάζομαι. Μυθιστόρημα πάλι. Πάλι έχει σχέση λίγο, επεμβαίνει το νερό. Όχι θάλασσα, η βροχή είναι σε μια βροχερή πια πόλη που βρέχει συνέχεια. Ελλάδα. Ελλάδα, εννοείται πάντα Ελλάδα. Και έτσι έχει και, είναι και λίγο αστυνομικό, δηλαδή. Α, μου αρέσουν έτσι, αυτά τα αστυνομικά. Γίνεται μια σειρά φόνων και πατάω εκεί για να μπορούσα να περιγράψω τους χαρακτήρες, όλους αυτούς που εμπλέκονται. Αλήθεια. Και πάλι έχουν και την επίδραση αυτή του νερού, της συνεχής βροχής που στα συναισθήματά τους, στη συμπεριφορά τους οπωσδήποτε και επεμβαίνει και την δεν την καθορίζει, αλλά σίγουρα την επηρεάζει. Μια, υπάρχει μια, ναι, ανάμιξη. Ναι. Είσαι ήδη πετυχημένη. Εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από εδώ, βέβαια, μετά από την Αθήνα, έχεις Θεσσαλονίκη, θα είσαι και σε άλλες πόλεις. Θα δω. Ακόμα δεν έχω προγραμματίσει κάτι συγκεκριμένο ακόμα. Γιατί δεν έχω και ευκολία κινήσεων. Σου λέω, επειδή ήδη εργάζομαι στο σχολείο. Μάλιστα, είναι αυτή είναι και εποχή διαγωνισμών. Εγώ μέσα στα διαγωνίσματα τώρα. Έφυγα χθες το μεσημέρι, το πρωί έβαλα δύο διαγωνίσματα. Πρέπει να τα διορθώσω. Με περιμένουν άλλα τέσσερα την άλλη εβδομάδα. Καθηγήτρια ή δασκάλα, είπαμε. Καθηγήτρια. Έχουμε διαγωνίσματα εμείς στο γυμνάσιο. Πρώτο τριμήνου. Αγγλική φιλολογία. Αγγλική φιλολογία. Ορίστε, να, εγώ να μην ρωτήσω ένα φιλολόγο. Αγγλική φιλολογία. Φιλόλογοι είμαστε κι εμείς. Ναι, ναι, ναι. Φιλόλογοι. Αλλά τουλάχιστον ξέρουμε και αγγλικά. Ναι, 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 ναι. Πολύ καλά. Να ευχηθώ τα πάντα, τα καλύτερα. Ήδη τα έχεις στις βαλίτσες σου και στις αποσκευές σου. Μία και μας έφερες και γύρω τους η θάλασσα. Και πάει και πάρα πολύ καλά. Αυτό να μην το ματιάσουμε και θα περιμένουμε με αγωνία του χρόνου, φαντάζομαι, το αστυνομικό. Ελπίζω να έχω προλάβει. Όχι, να το τελειώσω. Άμα θέλουμε, λέει κάτι, το λέει εδώ πέρα και η Βάσο. We, ναι, will. Βάσο, έτσι. Άμα θέλουμε κάτι, η Βάσο είναι η manager εδώ. Λοιπόν, we will, μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, ναι. Και πιστεύω ότι σου δίνει και τα θετικά ερεθίσματα και τα θετικά vibes που λέμε στα αγγλικά.
Πώς τα μιλάμε τα αγγλικά, είδες. Ναι. Λοιπόν, και να το υπενθυμίσουμε, είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Ναι, ναι, βεβαίως, θα χαρούμε. Όποιος θέλει να πάει από κοντά να παρακολουθήσει. Βεβαίως. Και γύρω τους η θάλασσα με την Αφροδίτη Βακάλη, τέταρτο στο Βήμα. Τέταρτο και στην Καθημερινή, σούπερ εφημερίδες και δημοσκοπήσεις. Το Σάββατο. 23 Νοεμβρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Στον Ιαννό. Στον Ιαννό, το πολύ γνωστό βιβλιοπωλείο που έχει και ένα πολύ ωραίο τσιπατάρι που γίνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις με τον μπαμπαράκι του. Χώρος, πάρα πολύ καλός. Να πιείτε το καφεδάκι σας. Μια ωραία εκδήλωση με όλα αυτά τα πρόσωπα. Και με τη Φιλαρέτη. Βέβαια, με τον κύριο Κονδύλη, την κυρία Τίνα Μανδυλαρά. Βέβαια, βέβαια. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν. Όχι μόνο καλό ταξίδι, τι να πω, να πάει και στα πέρατα του κόσμου, να γίνει και σύριαλ. Να γίνει και σύριαλ. Να γίνει και σύριαλ. Ναι, γιατί, ναι. Όχι, όχι, έχει ωραία μέσα έτσι, τροπή. Θα μπορούσε. Η πλοκή του πάντως πραγματικά ενδείκνεται. Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω. Ένα βιβλίο, δηλαδή. Εγώ μπορεί ακόμα να μην μπορώ να γράψω ένα μυθιστόρημα έτσι, αλλά μόλις ανοίξω και διαβάζω, αρχίζω και σκέφτομαι πώς μπορεί να γίνει εικόνα. Το έχω αυτό. Δηλαδή, το φαντάζομαι. Το ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα το έχουν κι άλλοι. Δεν ξέρω αν είμαι πρωτοπόρος σε αυτό το θέμα. Ναι. Αλλά ξέρω ότι τουλάχιστον ξέρω πώς θα γίνει η εικόνα. Να σου πω, συγγνώμη, σε διακοπτώ, αλλά πιστεύω και το βιβλίο έχει αυτό το καλό. Σου δημιουργεί εικόνες. Ναι. Αν δεν καταφέρει να μπαίνεις σε στο πνεύμα, μπαίνεις εκείνη την εποχή να και πραγματικά πειράζει. Τα πρόσωπα, το χώρο, όλα αυτά. Αυτό πιστεύω είναι καλό σε ένα βιβλίο πάντα. Να μπορεί να σε ταξιδέψει, να σε πάει εκεί. Ναι, να φύγεις από το εδώ σου. Ναι. Και γι' αυτό σκέφτομαι ότι δεν ξέρω αν θα το κάνω εγώ το σενάριο. Αλλά εγώ λέω. Εγώ λέω και εσείς ακούτε. Θα ήταν ενδιαφέρον πάντως. Εγώ θα μου έκανε φοβερή περιέργεια να δω και. Ποιος θα παίξει. Ποιος θα έπαιζε. Ναι, πώς, ή πώς θα το έβλεπε ένας σκηνοθέτης, ένας ποιος θα το έφτιαχνε αυτό, αν θα είχαμε το ίδιο στο μυαλό μας. Αυτό είναι. Τώρα, με εντριγκάρει σαν ιδέα πώς θα μπορούσε. Πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι. Εντάξει, έχει όλα τα φόντα. Από εκεί και πέρα ξέρω ότι στην τηλεόραση ξαναδημιουργούνται πάλι πράγματα, ξανακάνουν πράγματα ελληνικά και καλό είναι για να δουλεύουν και οι ηθοποιοί. Βέβαια, εντάξει. Με άλλους μισθούς, με άλλα. Εντάξει. Έχει σημασία, όλοι με άλλους μισθούς ζούμε. Με άλλο τρόπο ζωής, αλλά τουλάχιστον να γίνονται και να περπατάει η χώρα και σαν χώρα. Πράγματα. Να γίνονται πολύ πράγματα. Σημαντικό. Λοιπόν, όχι μόνο καλή επιτυχία, την έχεις ήδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Και βέβαια, τι άλλο να πω, φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής. Εγώ να ευχηθώ να περνάτε καλά, με θετική σκέψη. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε αν θέλουμε. Να είμαστε υγιείς, να προσέχουμε τον εαυτό μας, τους αγαπημένους μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα και κάποιες φορές να τους λέμε ότι τους αγαπάμε και να απαιτούμε, όχι να απαιτούμε με την έννοια να μας λέτε, βέβαια παιδιά, να σας αγαπάω κι εγώ λίγο. Και εγώ λοιπόν κλείνω με αυτό. Το παλιό που έλεγε και η Μαρία Λιφέρη. Γεια σας και σας αγαπώ. Πολλά φιλάκια αύριο πάλι στις 3 η ώρα.